Εκ πρώτης όψεως, το θέμα των υποθετικών λόγων στα ελληνικά μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολο. Με μία δεύτερη ματιά όμως, διαπιστώνουμε πως οι διαφορές που παρουσιάζει με το αντίστοιχο θέμα των αγγλικών είναι ελάχιστες. Έτσι, στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα θέμα αρκετά εύκολο. Στα αγγλικά λέμε «If I find it, I will tell you». Μιλάμε δηλαδή για μία πράξη που, αν γίνει στο μέλλον, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στο μέλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στα ελληνικά, για την υπόθεση χρησιμοποιούμε τη συνοπτική υποτακτική και για το αποτέλεσμα, όπως και στα αγγλικά, τον στιγμιαίο μέλλοντα. Αν το βρω, θα σου πω. If I could, I would do it. Σε αυτήν την περίπτωση, αναφερόμαστε σε μια πράξη που αν γίνει τώρα, θα έχει ένα αποτέλεσμα τώρα. Για την υπόθεση, όπως και στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε έναν χρόνο του παρελθόντος, αλλά προσοχή, στα ελληνικά χρησιμοποιούμε πάντα τον παρατατικό. Ενώ για φράσεις του τύπου I would do something, στα ελληνικά λέμε θα και ακολουθεί το ρήμα στον παρατατικό. Αν μπορούσα, θα το έκανα. If you had studied for the test, you would feel better now. Αν κάτι είχε γίνει στο παρελθόν, θα είχε ένα αποτέλεσμα στο παρόν. Για την υπόθεση στο παρελθόν, χρησιμοποιούμε τον ίδιο χρόνο όπως και στα αγγλικά. If I had done something. Αν είχα κάνει κάτι. Ενώ για τις φράσεις του τύπου I would do something, έχουμε ήδη μιλήσει. Έτσι έχουμε. Αν είχες διαβάσει για το τεστ, θα ένιωθες καλύτερα τώρα. If you had studied for the test, you would have succeeded. Αν κάτι είχε γίνει στο παρελθόν, κάτι θα είχε αλλάξει στο παρελθόν. Για το πρώτο μέρος, μία υπόθεση στο παρελθόν, έχουμε ήδη μιλήσει, ενώ για φράσεις του τύπου I would have done something, στα ελληνικά λέμε θα και βάζουμε το ρήμα στον υπερσυντέλικο, δηλαδή had done something. Έτσι έχουμε. Αν είχες διαβάσει για το τεστ, θα είχες πετύχει. Φυσικά, στα αγγλικά υπάρχει και ένας μηδενικός υποθετικός λόγος που χρησιμοποιείται για αλήθειες. If you drop an object in space, it doesn't fall. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε λέξη προς λέξη στα ελληνικά και να πούμε «Αν αφήνεις ένα αντικείμενο στο διάστημα, δεν πέφτει». Αλλά στα ελληνικά είναι πολύ πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο υποθετικό λόγο και να πούμε «Αν αφήσεις ένα αντικείμενο στο διάστημα, δεν θα πέσει». Ας δούμε λίγα παραδείγματα τώρα για να εμπεδώσουμε καλύτερα ό,τι μάθαμε σήμερα. Ας προσπαθήσουμε να πούμε. If you had informed me on time, none of this would have happened. Έχουμε μία υπόθεση στο παρελθόν και ένα αποτέλεσμα πάλι στο παρελθόν. Αν με είχες ενημερώσει εγκαίρως, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. If you prepare yourself well, I'm sure that you will succeed. Έχουμε μία υπόθεση στο μέλλον και ένα αποτέλεσμα πάλι στο μέλλον. Αν ετοιμαστείς καλά, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. I will tell you if I see him. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, έχουμε μία υπόθεση στο μέλλον με ένα αποτέλεσμα στο μέλλον, απλά εδώ βλέπουμε πρώτα το αποτέλεσμα και μετά την υπόθεση. Θα σου πω αν τον δω. We would be eating now if you had woken up earlier. Έχουμε μία υπόθεση στο παρελθόν και ένα αποτέλεσμα στο παρόν. Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, βλέπουμε πρώτα το αποτέλεσμα και μετά την υπόθεση. Θα τρώγαμε τώρα αν είχες ξυπνήσει πιο νωρίς. Ελπίζω το σημερινό βίντεο να σε βοηθήσει να χειρίζεσαι με ευκολία τους υποθετικούς λόγους στα ελληνικά. Αν έχεις κάποια ερώτηση, μην διστάσεις να την κάνεις στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σου!